τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, για τα τουρκικά πλοία, τα οποία φτάνουν σχεδόν μέχρι το Καστελόριζο, φτάνουν μέχρι τα 6 μίλια, δέχεται ότι και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, ότι η θαλάσσια δικαιοδοσία, αυτή που θα έπρεπε να έχουμε, δηλαδή ενώ το Roots Race οργώνει αυτή τη στιγμή την ΑΟΣ και αύριο θα βγάλει και τα γεωτρύπανα για την υφαλοκρηπίδα, θεωρεί ότι αυτά τα νερά είναι αμφισβητούμενα νερά. Και βέβαια δεν επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία. Έχουμε κοντά μας τον διδάκτορα του Πανεπιστημίου, του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη. Καλημέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Δώστε μας όμως μια πρώτη έτσι εκτίμησή σας, περιμένατε την απόφαση της Ευρώπης για την Τουρκία, δηλαδή αυτή την τόσο χλιαρή, και να σπρώξει το θέμα για άλλους 3 μήνες πίσω. Κάνατε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και εύστοχη κατά την άποψή μου εισαγωγή, με την οποία συμφωνώ απολύτως και νομίζω ταυτίζεται κάθε εχέφρον και νοήμων άνθρωπο στην Ελλάδα και γενικότερα κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα όπου και αν βρίσκεται. Άρα, φαντάζομαι το γεγονός του ρητορικού σας ερωτήματος, το αν υπήρξαν ικανοποιήσεις από εμάς ή τουλάχιστον αν κατοχυρώθηκε το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικώς σε έναν υπερεθνικό οργανισμό ο οποίος ταυτίζει τα συμφέροντά του με τα δικά μας και αντιστρόφως, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Τους τελευταίους 12 μήνες, για όσους ξεχνούν, και γι' αυτό το λόγο έγινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την 10η και 11η του μηνός που διανύουμε, η Τουρκία έχει υπογράψει το γνωστό μνημόνιο με τη Λιβύη, ναι, το οποίο αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και το οποίο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, παρακάμπτει την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κάρπαθο, την Κάσο και φυσικά δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη καν του συμπλέγματος της Μεγίστης, δηλαδή του Καστελόριζου. Δεύτερον, έχει απειλήσει ότι θα μπλοκάρει τις αμυντικές δράσεις του ΝΑΤΟ, αυτό το οποίο ο Μακρόν το ονόμασε ως εγκεφαλικά νεκρό, την ίδια στιγμή που ο Στόλτεμπεργκ μας είπε ότι πρέπει να τα βρούμε με την Τουρκία για να μην διαταραχθεί η σταθερότητα και εν τέλει διαλυθεί, ναι, το ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά όμως ο Ερντογάν και στη Βαλτική και στην Ανατολική Ευρώπη δεν δέχτηκε τα όσα προτείνει το ΝΑΤΟ προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του. Τρίτον, έχει διεξαγάγει επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου εναντίον της Ελλάδος στον Εύρο, όπου το Μάρτιο όχι μόνο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες αλλά όλοι οι Ευρωπαίοι είδαν ότι δεν υπάρχει ούτε μεταναστευτικό ούτε προσφυγικό, απλώς υπάρχει ο Ερντογάν, ο οποίος χρησιμοποιεί κατά το δοκούν ανθρώπους από όλο τον πλανήτη κυριολεκτικά, τους οποίους μεταφέρει με την κρατική αεροπορική εταιρεία, επιδοτώντας το και χρησιμοποιώντας στοιχεία του ΟΗΕ, για να μην νομίζει κάποιος ότι ως Έλληνας είμαι συναισθηματικός ή υπερβολικός, πολλό δε μάλλον χρησιμοποιώ άλλα επιχειρήματα προκειμένου να μην απεικονίσω την αλήθεια. Η διεθνής επιχείρηση ή αν θέλετε το διεθνές γραφείο των ΜΚΟ που υπάρχει από την Τουρκία, μόνο στη Σομαλία αναφέρω το παράδειγμα, ναι, μόνο χθες, ακριβώς, ναι, πέστε το, μόνο χθες έχουμε, λέει τα ρεπορτάζ, 2.500 περίπου Σομαλούς οι οποίοι περιμένουν να περάσουν την Ελλάδα. Μόνο χθες. Έτσι. Δεν μιλάμε για τα προηγούμενα 5 χρόνια που, ακριβώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, έχουν περάσει μόνο από τη Λέσβο σχεδόν 1 εκατομμύριο και γενικώς από την Ελλάδα πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Και όλα αυτά έχουν ονοματεπώνυμο από που προέρχονται. Τέταρτον, έχει μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί και δεν υπόθηκε απολύτως τίποτα. Πήγε στα Βαρόσια, δηλαδή στην Αμόχωστο, στα κατεχόμενα, όπου εκεί για όσους δεν γνωρίζουν, αναπληρωτής πρωθυπουργός με τον οποίο θα συνομιλήσουν για τη λύση στο Κυπριακό είναι ο δολοφόνος του Τάσου Ισαάκ, για τον οποίο εκκρεμεί διεθνές και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ο δε σύμβουλος του αναπληρωτή υπουργού και δολοφόνου του Τάσου Ισαάκ είναι ο δολοφόνος του Σολομού Σολοπού, για τον οποίο επίσης εκκρεμεί διεθνές και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Πέμπτο ζήτημα, έχει δημιουργήσει ναυτικό επεισόδιο με γαλλική φρεγάτα. Εδώ, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πήγε να διεμβολήσει σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής και πήγε να διεμβολήσει και ελληνική φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού. Αυτό είναι το γνωστό σενάριο. Υπάρχει όμως και το άγνωστο, ότι πήγε να δημιουργήσει ακόμα και ναυτικό επεισόδιο με γαλλική φρεγάτα, σύν το γεγονός ότι αρνήθηκε τον έλεγχο για ενδεχόμενη μεταφορά όπλων στη Λιβύη, που έγινε με γερμανική φρεγάτα. Ναι. Κήρυξε ουσιαστικά την εισβολή του Αζερβαϊτζάν στην Αρμενία, ουσιαστικά δηλαδή βάζοντας ακόμα
μια παρουσία τουρκική σε ένα ξένο κράτος, μεταξύ των άλλων έχει στη Συρία, στη Λιβύη, στη Σομαλία και φυσικά κατέχει το 40% της Κύπρου. Ουσιαστικά το τελευταίο χρονικό διάστημα αφισβητεί ευθέως, όπως αναφέρατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, με τις ναύτεξ και όχι μόνο, και την υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά ύδατα. Αν υπήρχε ανακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σήμερα στην Ελλάδα, θα λέγαμε ότι αυτό ουσιαστικά είναι μια παραβίαση της ανακήρυξης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και ό,τι αυτό σημαίνει. Αλλά δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει πράξει ανακήρυξη πουθενά. Έτσι. Ούτε με την Κύπρο, και αν το έχει πράξει με την Αίγυπτο ή με την Ιταλία, όπως ξέρετε είναι μερικό σε οριοθετημένο. Έτσι. Και τέλος, για να καταλήξω, ναι, χθες, για όσους δεν έχουν ακούσει, υπάρχουν δύο εξελίξεις που είναι νομίζω σημαντικές. Το πρώτο είναι με αυτό το thriller που θα λέγαμε των δύο κατασκόπων, οι οποίοι φωτογράφιζαν ελληνικά πολεμικά πλοία και στρατόπεδα στο Καστελόριζο και όχι μόνο. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την ανακήρυξη νέων ναύτεξ, δηλαδή πριν στεγνώσει το μελάνι του μη ψηφίσματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε νέες ναύτεξ, οι οποίες πραγματικά με απίθμενο θράσος η Τουρκία ζητάει να αποστρατικοποιηθούν 6 νησιά, και το κυριολεκτικά απίθμενο θράσος, όταν φυσικά δεν τιμωρείται ο λύκος, όταν χαϊδεύει στο θηρίο, προφανώς θα σου ζητήσει και τα αντικήθυρα. Ναι, ο Ερντογάν είπε ότι και τα αντικήθυρα είναι τουρκικά. Έτσι. Κύριε Μαλκίδη, το ερώτημα όμως είναι, εσείς είπατε εδώ περίπου 10 λόγους που θα έπρεπε κανονικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει, να μην πω τη λέξη, τέλος πάντων αυστηρότατα μέτρα κατά της Τουρκίας. Η Ελλάδα όμως τα έθεσε αυτά, πήγε με ένα κατάλογο 10 θεμάτων από την Αγία Σοφιά μέχρι τις ναύτεξ, με όλα τα υπόλοιπα, με τον υβριδικό πόλεμο που κάνει καθημερινά η Τουρκία στην Ελλάδα, να τα θέσει. Διότι εδώ είδατε ο κύριος Πέτσας χτες μας είπε ότι δεν είναι, λέει, αυτός σκοπός οι κυρώσεις. Σκοπός μας είναι να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή ποιο είναι αυτό το βήμα παραπέρα? Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς το παρακολουθήσατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ως έμπειρος δημοσιογράφος, αλλά και φυσικά όλοι οι Έλληνες πολίτες, ότι καλλιεργήθηκε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ένα θετικό κλίμα σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις αφενός εναντίον της Τουρκίας ως καθεστώτος, σε ό,τι αφορά τις ενταξιακές χρηματοδοτήσεις, το χρηματοοικονομικό κλπ. Γνωρίζοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Τουρκία, ειδικά η οικονομία της. Και δευτεροβόντως κάποιες κυρώσεις εναντίον προσώπων οι οποίοι μετέχουν είτε στο ερευνητικό, δηλαδή το πειρατικό του Roots Rage, το οποίο μπαινοβγαίνει όποτε θέλει, όταν θέλει και όπου θέλει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, και εναντίον της κρατικής εταιρείας πετρελαίων. Θέσατε ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή από τη μία πλευρά έχουμε αυτά τα οποία τεκμηριωμένα, χωρίς υπερβολή, με αποδείξεις γραπτές και προφορικές, υπάρχουν ως παραβίαση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μιας χώρας, δηλαδή της πατρίδας μας, δηλαδή της Ελλάδας. Και από την άλλη έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, επιτρέψτε να σας πω, φάνηκε ότι για ακόμα μια φορά δεν θέλει να καταγγείλει το πρόβλημα. Γιατί? Το πρόβλημα είναι ο ελέφαντας. Ένας ελέφαντας ο οποίος βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανείς δεν μιλάει γι' αυτόν. Έχετε γιατί? Κάποια εξήγηση εσείς γι' αυτό? Αν δεν υπάρχει μεταφυσική εξήγηση, για την οποία όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά δεν είμαι ο ειδικός, από την άλλη πλευρά θα μπορούσα να μιλήσω πολιτικά, με όρους δηλαδή Αριστοτέλη και Πλάτωνα, για να ερμηνεύσω πολιτικά ως πολίτης την πολιτική που ακολουθείτε. Θα σας πω μόνο τι αντλώ από την ιστορία. Η ιστορία τι λέει? Ότι όταν ακολουθήθηκε το ίδιο παράδειγμα και δυστυχώς από τη χώρα μας, αλλά και από όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, δηλαδή ταΐσανε το θηρίο το οποίο λεγόταν τότε Χίτλερ και Ναζισμός, δηλαδή του δώσανε Τσεχοσλοβακία, του δώσανε Πολωνία, του δώσανε Φιλανδία, του δώσανε γενικώς τη μισή Ευρώπη με τις συμφωνίες του Μονάχου και της Μόσχας. Άνοιξε η όρεξη, δεν τα θέλε όλα. Ακριβώς. Έτσι, μάλιστα. Τι μπορεί κάποιος δηλαδή άλλος να αντλήσει από το ιστορικό παράδειγμα σήμερα, όταν λέει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αφήστε το Καστελόριζο προκειμένου να μην διαλυθεί το ΝΑΤΟ, ή αφήστε τις κυριαρχικές όλες συνθήκες οι οποίες αφορούν τα δικαιώματα της Ελλάδας και γενικότερα την εθνική της κυριαρχίας σε γη, αέρα και θάλασσα προκειμένου να μην διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή για να εξυπηρετηθούν οικονομικά, πολιτικά και άλλα συμφέροντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, δηλαδή η Ελλάδα θα κάνει την ηφηγένεια
προκειμένου να μην διαλυθεί το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για να χορτάσει το θηρίο το οποίο λέγεται Ερντογάν. Μα το θηρίο δεν χορταίνει, διότι και θα έπρεπε, απορώ δηλαδή πώς δεν το βλέπουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Και σωστά το επισημάνατε ότι ακριβώς έχει μια πολιτική επεκτατική γενικότερα πέρα από την Ανατολική Μεσόγειο, Ναγκόρνο Καραμπάχ, Αφρική, Λιβύη, Συρία. Δεν βλέπουν πώς κινείται ο Ερντογκάν. Τι θέλουν, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δηλαδή. Διότι εκεί οδηγούμαστε και βλέπω μια ανοχή από παντού και από τη Ρωσία.